αυτές τις εικόνες παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες το σύστημα πρόσβασης στον Αμαία στη θάλασσα στην δημοτική ακτή Καρτερού. Μπαίνουν και άνθρωποι με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένοι. Είναι πολύ χρήσιμο. Είναι κρίμα να κάνουν ζημιές. Πρόκειται για το σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία, τα οποία απολαμβάνουν τη θάλασσα με άνεση και ασφάλεια, πραγματοποιώντας παράλληλα τις θεραπείες τους. Σίγουρα, αυτό το πράγμα είναι πρώτη φορά. Δηλαδή, να τα σπάνε όλα και να τα ρημάζουν εδώ πέρα. Συμβαίνει εδώ πέρα. Πολλές φορές φωτιές ανάβουν εδώ πέρα στις παραλίες. Κάνουν τέτοιες αματάδες, κάνουν. Ναι, γιατί αυτό το πράγμα. Τώρα, γιατί είχε στραβώσει και όλο αυτό το πράγμα είχε στραβώσει. Οπότε θέλει λογικά όλο αλλαγή. Δεν ξέρω τι γίνεται, αν θέλει αλλαγή ή όχι, αλλά πάντως θέλει, έχει πάθει ζημιά μεγάλη. Λουόμενοι σχολίασαν τις ζημιές στη ράμπα των Αμαία, οι οποίες προκλήθηκαν από τον έντονο κυματισμό των προηγούμενων ημερών, όπως υποστηρίζουν εργαζόμενοι στη δημοτική ακτή Καρτερού. Είχαμε έξυπνο φόρτο Σάββατο πρωί, ήρθαμε, το είχε σπάσει ο καιρός, καλέσαμε τους αρμόδιους, το είδαν, γράψαν, καταγράψαν τη ζημιά. Δεν είναι ούτε από βανδαλισμούς που ανάφεραν κάποιοι, ούτε από τίποτα, είναι καθαρά από την κακοκαιρία. Για τις ζημιές ενημερώθηκε η εταιρεία, η οποία έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την αποκατάστασή της. Περιμένουμε τη Δευτέρα ενημέρωση για αποκατάσταση της ράμπας. Υπήρχε μεγάλη κακοκαιρία τις προηγούμενες. Ναι, δεν μπορούσαμε να μπούμε. Περιμέναμε να καθίσει λίγο καιρός. Είναι άλλο ένα ξύλο, νάτο. Ναι. Το έχει εκεί. Ναι. Ήταν εκεί πάνω το σετράκ. Το έριξε. Εδώ πάνω βγαίνει η καρέκλα των Αμαία. Ναι. Ανεβαίνουν στη ράμπα πάνω και προχωράει η καρέκλα μέσα. Το οποίο το είχε χωρίσει και στην πορεία το έριξε. Και έχει σκευρώσει και από εκεί, δηλαδή θέλει γενική συντήρηση.